Είχε χάσει όλα τα παιχνίδια που έπρεπε να έχει κερδίσει μέχρι στιγμή και στον Βόλο δεν χωρούσε καμία άλλη απώλεια. Ο να την πλέον κρίσιμη χρονική στιγμή του πρωταθλήματο, δήλωσε παρόν και με την πρώτη του εκτό έδρα νίκη επί του Βόλου, όχι μόνο έδειξε πω παραμένει ζωντανό στη μάχη τη παραμονή, αλλά ότι είναι έτοιμο και αποφασισμένο να διεκδικήσει τι πιθανότητέ του ω το τέλο. Η νίκη και η εμφάνιση στο Πανθεσσαλικό πιστώνονται σε παίκτε προπονητή αντίστοιχα. Ενώ οι τρει βαθμοί αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία και επειδή βήθησε τον αντίπαλο που βρίσκεται σε δινή βαθμολογική θέση και επειδή στη διάρκεια του αγώνα. Ο Πά έχασε τρει παίκτε με τραυματισμό. Οι δύο εξ αυτών μάλιστα, Εραμούσπε και Νάγκη αντίστοιχα, ενδέχεται να απουσιάσουν αρκετό διάστημα. Ειδικά αν επιβεβαιωθούν τα άσχημα σενάρια για του τραυματισμού του, κάτι που θα ξεκαθαρίσει την Τρίτη. Στην αναμέτρηση με το βόλο, ο Πά ευτύχησε να έχει σε καλή μέρα του περισσότερου παίκτες, με τον Πέδρο Κόντε να θυμίζει σε όλου πως δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του δεινού εκτελεστή και με τα δύο γκολ που πέτυχε να δίνει την νίκη στην ομάδα του. Στα ενθαρρυντικά για τη συνέχεια, θα πρέπει να καταγραφεί η αντίδραση του πασ που δέχθηκε την ισοφάρηση στο 48 με απευθεία εκτέλεση φάουλ. Η ομάδα του Γρηγορίου όμω δεν κλείστηκε, αλλά αντιθέτω διεκδίκησε και τελικά πήρε την νίκη. Με τι αλλαγέ των Ντεμίρ και Καραχάλιου να αποδεικνύονται καθοριστικέ. Όπω το ίδιο καθοριστικό ήταν και ο Σούλη που αντικατέστησε τον Άγγι και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε την απόκριση του αγώνα. Αμούσπε, απειλεί την αιστεία του Βόλου. <Ρι> Εκτελεί ο Λαγγός, Κεφαλιά και ο Κόβατ δεν μπορεί να αποκρούσει, αλλά υπάρχει για του Κόντε μετράει τον γκολ. 0-1, ο Πας Γιάννα με τον Πέδρο Κόντε ανοίγει το σκορ μετά την κεφαλιά του Εραμούσπε στο corner που εκτέλεσε ο Ρίνστρα. Η εκτέλεση από τον Ασεχνούν, η μπάλα στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον Ασεχνούν. Απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 47, ισοφαρίζει ο Βόλος. Βλέπετε πώς αντιδράει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ πανηγυρίζει ο Τρουγέ με τον σκόρερ. Με αυτήν την απευθείας εκτέλεση φάουλ Από Μάχινοντε και Κεφαλιά από τον Ρίνστρα Παντελάκη, δοκιμάζει το σούτ Είναι καλό η απόκρουση Από τον Κόβατ σε κόρνερ Τρέχει να προλάβει ο Λιβέρα Τα κατάφερε ο Ντεμίρκερ σε την μπάλα Και θα περάσει έξυπνα για τον Νακιάκο Ο θα κάνει την πάσα 2-1 ο πάς Γιάννα Με σκόρερ και πάλι τον Πέντρο Κόντε στο 72ο λεπτό από την εξαιρετική επέμβαση από την αριστερή πλευρά του Ντεμίρ. Η πάσα καταπληκτική στο χώρο για τον Κιάκο. Αυτό δεν έκανε το σουτ, αλλά είδε τον Πέντρο Κόντε στο δεύτερο δοκάρι και τον τροφοδότησε. <Και> Αυτό γεμίζει με το αριστερό. Κοιτάζει τον ρολόι του ο Σιδηρόπουλο. Ευκαιρία για τον Μωραήτη. Απόκρουση του Σούλιο Μπακαδί Κρατάει την μπάλα και διώχνει με το αριστερό. Η προσεχή αναμέτρηση του ΠΑΣ με τον Όφη την Κυριακή στου Ζωσιμάδες αποκτά έφνη χαρακτήρα τελικού για του Γιανιώτε, που με μία νίκη κεφαλαιοποιούν το διπλό στο βόλο και αυξάνουν τι προσδοκίε του εν ώψη των Play-Out. Το παιχνίδι είναι σημαδιακό και γιατί επιστρέφουν οι φίλαθλοι του ΠΑΣ στι Κερκίδε με την Παένα εκδίδει ανακοίνωση το απόγευμα, στην οποία αναφέρεται στην ανάγκη τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη, υπενθυμίζοντα όμω και το νέο θεσμικό πλαίσιο και το πλαίσιο των ποινών που ισχύει σε περίπτωση που συμβεί το παραμικρό. Η ώρα τη επιστροφή στο σπίτι μα φτάνει, αναφέρει η Πάπα Γιάννενα στην ανακοίνωσή τη. Την Κυριακή, το στάδιο ζωσιμάδων ανοίγει τι πόρτε για να υποδεχθεί του φυλάθρου μα. Μετά από σχεδόν 90 ημέρε, θα έχουμε τη χαρά να βρεθούμε ξανά στι εξέδρε, δίπλα στην αγαπημένη μα ομάδα. Το σπίτι μα που είχε κλείσει χωρί δική μα ευθύνη, συνεχίζει, ανοίγει και πάλι στην πιο κρίσιμη στιγμή. Ο Πας δίνει το δικό του αγώνα και δεν πρέπει να ξαναβρεθεί μόνο του σε άδειε εξέδρε. Τώρα είναι δική μα ευθύνη να προστατεύσουμε την ομάδα. Πλέον υπάρχει ένα νέο αυστηρότατο νομικό πλαίσιο για άμεσε τιμωρίε και κλείσιμο του γηπέδου, ακόμη και για το παραμικρό. Ένα λάθο μπορεί να στερήσει από χιλιάδε ανθρώπου το δικαίωμα να δουν από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Με τα νέα μέτρα, κάθε φύλαθρο για να εισέλθει στο γήπεδο πρέπει να διαθέτει ονομαστικό εισιτήριο. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ από την αστυνομία και ο παραβάτης απομακρύνεται από το γήπεδο. Με βάση τα νέα μέτρα, ακόμη και τα παιδιά κάθε ηλικία μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο μόνο με ονομαστικό εισιτήριο. Τονίζουμε επίση, συνεχίζει η ΠΑΕ, πω οι αρχέ θα προβούν σε ελέγχου ταυτοπροσωπεία. Αυτό σημαίνει πω όσοι προσέρχονται στο γήπεδο οφείλουν να έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποίηση. Σε περίπτωση που βρεθεί φύλαθλο με εισιτήριο σε άλλο όνομα, τόσο ο κάτοχο όσο και ο δικαιούχο θα τιμωρούνται με πρόστιμο δεκαπλάσιο τη αξία του εισιτήριου, ενώ θα υπάρχει ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα και στου δύο για έξι μήνε. Ενώ η ΠΑΕ θα τιμωρείται επίση. Σε περίπτωση που υπάρξει έστω και ένα περιστατικό, η ποινή θα είναι αυστηρή και άμεση και η τιμωρία μα θα είναι μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών που θα εφαρμοστεί στο αμέσω επόμενο παιχνίδι. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανεί. Είναι χρέο όλων μα να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Όλοι μαζί υψώνουμε τη φωνή μα. Γινόμαστε ασπίδα προστασία για τον Πα Γιάννενα. Την Κυριακή καταλήγει η ΠαΕ. Σα περιμένουμε όλου τον αγώνα με τον Όφη για να στήσουμε μια μεγάλη γιορτή και να κάνουμε το πρώτο από τα πολλά βήματα για τη σωτηρία τη ομάδα. Σα θέλουμε όλου κοντά μα για την πόλη και το σήμα στη φανέλα καταλήγει η ανακοίνωση.